σε ένα ακόμα βίντεο το οποίο αφορά το Last Epoch. Μετράμε ώρες πριν το release, πολλές οι ετοιμασίες για τα builds της 1.0 και στα live μας και στο Discord μας. Πάμε να περάσουμε στο θέμα του σημερινού βίντεο, το οποίο είναι τα idols, ένα πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι του Last Epoch. Τα idols λοιπόν θα έρθουμε να γνωρίσουμε σήμερα, θα δούμε λίγο πώς θα ξεκλειδώνετε, θα δούμε λίγο πώς μπορείτε να τα διαχειριστείτε, θα δούμε λίγο κυρίως ποια είναι η χρησιμότητά τους και πώς μπορείτε να τα αλλάζετε και με ποια λογική μόνη σας, πέρα από αυτά που έχει το build σας ή εκεί που θέλετε να καταλήξετε στο endgame. Τα idols τα οποία βρίσκονται στο δεξί κομμάτι του inventory μας. Στην αρχή όταν ξεκινήσετε το game θα δείτε ότι αυτό είναι τελείως κλειδωμένο, δεν έχετε καμία πρόσβαση. Τα quest σας βοηθάνε στο να έχετε αυτήν εδώ την πρόσβαση και καλό είναι σε αυτό εδώ το game να κάνετε τα side quest, γιατί είναι κάποια side quest τα οποία σας ξεκλειδώνουν τα idol slots, οπότε καλό είναι το campaign να το φτάσουμε μέχρι τέλος στις περισσότερες φορές, εκτός αν ξέρουμε ποια είναι ακριβώς τα quest τα οποία μας δίνουν τα idols και να τα ξεχωρίζουμε. Αυτό λοιπόν πώς ξεκλειδώνετε όλα τα slots. Στο τέλος του campaign λοιπόν θα έχετε όλα τα idol slots ξεκλειδωμένα και καλούμαστε να σχεδιάσουμε και να ταιριάξουμε λοιπόν όλες αυτές τις κενές θέσεις που υπάρχουν σύμφωνα με το τι idols θέλουμε να προσθέσουμε, και θέλοντας να βγάλω αυτά τα δύο μπορώ να βάλω κάτι άλλο, και πάμε να δούμε λίγο τις κατηγορίες και κυρίως το τι κάνουν τα idols. Νομίζω αυτήν εδώ την λογική την έχουμε, είναι εύκολη. Υπάρχουν idols για όλα τα σχήματα όπως τα κοιτάμε εδώ στο inventory. Υπάρχουν idols για όλα τα classes. Το συγκεκριμένο ας πούμε δεν μπορώ να το φορέσω γιατί είναι για rogue. Το συγκεκριμένο δεν μπορώ να το φορέσω γιατί είναι για sentinel. Εντάξει, και νομίζω την έχουμε την εικόνα. Αυτό είναι για acolyte. Λοιπόν, Τα idols μας βοηθάνε να συμπληρώσουμε σχεδόν τα πάντα από τα στατιστικά που μας λείπουν. Τι θα πει αυτό? Μπορεί να είναι επιθετικά, το συγκεκριμένο βλέπουμε ότι έχει critical strike chance στα swords και βλέπουμε ότι έχει ένα bleed με bow. Αυτά να ξέρουμε επίσης ότι την ώρα που θα πέσει σας ρολάρει δύο πραγματάκια. Δεν είναι όλα τα ίδια, είναι items κανονικά λοιπόν, οπότε μπορεί να έχετε ένα inventory γεμάτο idols και στο ίδιο σχήμα και για το ίδιο class και θα δείτε ότι δίνουν τελείως διαφορετικά πραγματάκια και συνδυασμούς, πρέπει να το έχουμε υπόψη μας αυτό, οπότε ψάχνουμε λίγο ένα συνδυασμό το οποίο να μας βολεύει και το πάνω και το κάτω. Fire penetration with ignite, projectile speeds, θα δείτε ότι έχουμε chance to chill με necrotic εδώ πέρα, cooldown recovery στα minions, ανάλογα βέβαια και την κατηγορία και για το class που προορίζεται ρολάρουν όλα αυτά τα πράγματα και επάνω. Οι γενικές κατηγορίες όπως είναι health, γενικές κατηγορίες όπως είναι resistances, έχουμε λοιπόν αμυντικά, έχουμε επιθετικά. Μπορείτε να θέλετε να συμπληρώσετε λοιπόν κάποιο resistance, το οτιδήποτε και να είναι αυτό, και δεν μπορείτε να το κάνετε στη φάση που είστε στο gear, είτε είστε στο leveling είτε είστε στο endgame. Λοιπόν, μπορείτε λοιπόν να το κάνετε πάρα πολύ εύκολα. Υπάρχουν όμως, εφόσον είστε καλυμμένοι από το gear, μπορείτε να το γυρίσετε σε full επιθετικά, μπορείτε να πείτε ότι θα πάρω το critical μου ή το critical avoidance, το οποίο είναι πολύ σημαντικό αμυντικό σε αυτό εδώ το game, μπορώ να το πάρω από τα idols. Minion critical strike chance, πάρα πολλά builds με minions ανεβάζουν το critical strike chance από τα idols. Minion attack speed, και νομίζω την έχουμε την εικόνα το τι ακριβώς μας προσφέρουν τα idols. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ένα μικρό idol το οποίο μας δίνει συν 5 lightning resistance, και πρέπει να σταθούμε ότι αυτά κάνουν και rolls.
όπως ακριβώς γίνεται με τον gear μας. Το συγκεκριμένο του Lighting Resistance ρολάρει από 3 έως 8% και εμείς έχουμε 5, και μπορείτε να το φανταστείτε αυτή την εικόνα και σε πιο μεγάλα νούμερα, να είναι της τάξης από το 50 έως το 70. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε την διαφορά. Και ακριβώς αυτή είναι η χρησιμότητα των idols. Λοιπόν, 25% increase melee damage, 25% minion melee damage είναι πολύ σημαντικά. Λοιπόν, όσο συνεχίζουμε και διαβάζουμε, όσο συνεχίζουμε και βλέπουμε το τι ακριβώς συμβαίνει εδώ πέρα με τα idols, υπάρχουν και μερικά idols τα οποία καθορίζουν όλο το build. Όπως idols τα οποία έχουν 50% πιθανότητες, 57% πιθανότητες κάποιο skill μας να μετατρέπεται σε κάτι άλλο, δηλαδή από physical να σας τα βγάζει fire, όπως είναι κάποια minions του Necromancer. Παράδειγμα, οπότε όταν ακολουθείτε ένα guide, το πρώτο πράγμα που θα κάνετε είναι να δείτε λίγο τι κυνηγάει στα idols. Μην το δέσετε και πολύ κόμπο γενικότερα, απλά να το έχετε υπόψη σας όταν θα φτάσετε στο endgame, να ξέρετε λίγο πού πρέπει να καταλήξετε. Στο δρόμο τονίζω ότι μπορείτε να τα διαμορφώνετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Υπάρχουν φυσικά και μερικές εξαιρέσεις. Βλέπουμε το Singularity, το οποίο είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σε unique small idol. Οπότε υπάρχουν και σε unique καταστάσεις titles, τα οποία φυσικά είναι πολύ εξειδικευμένα, δεν έχει κάτι να μας προβληματίζει εδώ πάνω, απλά να τα ξέρουμε λίγο ότι υπάρχουν και αυτά. Και νομίζω ότι έγινε κατανοητό το τι γίνεται εδώ. Idols, θέλω ξανατονίζω ότι μην κάνετε skip quest το campaign, γιατί θα φτάσετε κάποια στιγμή στο endgame και θα πείτε ότι γιατί δεν τα έχω ξεκλειδώσει όλα τα idols. Είναι πραγματικά πάρα πάρα πολύ σημαντικά. Αν κυνηγάτε idols και θέλετε και έχετε υπόψη σας και το επόμενο build που θέλετε να κάνετε, καλό είναι να ρυθμίσετε και το φίλτρο σας αναλόγως, γιατί αλλιώς δεν θα τα βλέπετε. Και πιστεύω το συγκεκριμένο βίντεο να σας βοήθησε αρκετά για να καταλάβουμε λίγο την φιλοσοφία των idols και κυρίως πώς θα διαχειριζόμαστε και πώς και με ποια λογική τα αλλάζουμε σύμφωνα με τις ανάγκες μας. Τα links μας θα υπάρχουν από κάτω. Είμαστε, ξαναλέω, σε μια προετοιμασία για το αυριανό release του Last Epoch. Έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα και στα patch notes, αυτά όλα τα συζητάμε και στα live μας. Υπάρχουν builds για την 1.0 που έχουν αρκετές αλλαγές και τα trick και τα skill trees, οπότε θέλει λίγο προσοχή εκεί. Τα link μας λοιπόν για το Discord θα βρίσκονται από κάτω από το βίντεο, για το live μας στο Twitch, και φυσικά τα σχόλιά σας, οτιδήποτε έχετε απορία σχετικά με τα idols, θα χαρώ πάρα πολύ να σας βοηθήσω. Να είστε καλά, να έχουμε ένα υπέροχο release και να περνάτε όμορφα.